Καλησπέρα, ονομάζομαι Τσουλτσίδου Σωτηρία, είμαι απόφυτος μηχανικών πληροφορικής και μαζί με τη συνάδελφό μου την κυρία Ζή Αθανασία θα κάνουμε μία παρουσίαση το επιμορφωτικό υλικό ε, για το 6ο Διεθνές Συνέδριο για την Πρόθεση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό σενάριο ε, το οποίο έχει ως θέμα με το B-Bot τα βήματά μου Μετρό. Οι προαπαιτούμενες γνώσεις, οι γνώσεις δηλαδή που θα πρέπει να έχει ο μαθητής για να εφαρμοστεί το εκπαιδευτικό αυτό σενάριο στην τάξη, είναι απλές. Ε, τα παιδιά θα πρέπει να, να, είναι εξοικειωμένα με το να ακολουθούν οδηγίες. Θα πρέπει να ξέρουν να μετράνε μέχρι το 10, να μπορούν να συνεργάζονται και να χειρίζονται τον διαδραστικό πίνακα. Σχετικά με τις πληροφορίες του, του σενάριου, το σενάριο αυτό θα διαρκέσει μία διδακτική ώρα. Ε, βέβαια, εξαρτάται και, το, και, η, και, από το επίπεδο, η διάρκεια του σενάριου, από το επίπεδο των μαθητών και το πόσο εξοικειωμένοι είναι με τις νέες τεχνολογίες. Και ο συσχετισμό του με το αναλυτικό πρόγραμμα είναι ότι συμβαδίζει πλήρω με το αναλυτικό πρόγραμμα των υπηαγωγείων και εφαρμόζονται μέσω αυτού προγράμματα από όλε τι γνωστικέ περιοχέ του διαθεματικού ενιαίου πλαισίου προγραμμάτων και σπουδών. Η στόχοι τώρα της, της συγκεκριμένης δραστηριότητας ως προς το γνωστικό αντικείμενο είναι ότι τα παιδιά ενθαρρύνονται να εμπεδώσουν χωροταξικές έννοιες, ο χώρος, ο προσανατολισμός στο χώρο είναι πολύ, σημαντικέ σημαντικές έννοιες, να καταλήξουν σε κάποιο αποτέλεσμα πώς μετρώντας κουτάκια, να κατανοήσουν την ακολουθία των εντολών και να, να μπορούν να κατανοήσουν τον έλεγχο της διάταξης. Όλο αυτό το γνωστικό αντικείμενο ανήκει, θα μπορούσαμε να το συμπεριλάβουμε, στο πεδίο των μαθηματικών. Βέβαια και των φυσικών ενιών. Συνεχίζοντας, ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών, τα παιδιά, οι μαθητές θα μπορούν να πειραματιστούν και να ανακαλύψουν πράγματα και δυνατότητες μέσα από τις νέες τεχνολογίες να αναπτύξουν δεξιότητες λεπτής κινητικότητας και να αναπτύξουν μια θετική στάση απέναντι στα τεχνολογικά μέσα, κάτι πολύ σημαντικό αν αναλογιστούμε ότι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι αρκετά επιφυλακτικοί που δεν είναι εξοικειωμένοι και επηρεάζουν έτσι και τα παιδιά. Υιοθετούν δηλαδή ένα τεχνοφοβικό μοντέλο και πάμε και στην μαθησιακή διαδικασία οι στόχοι λοιπόν τη δραστηριότητα ως προς τη μαθησιακή διαδικασία είναι να μπορούν να συζητούν αποτελεσματικά οι μαθητές, να συνεργάζονται και να κάνουν σωστή χρήση του προφορικού λόγου. Να ανακοινώνουν τεκμηριωμένα τις απόψει τους, καθώς και τα επιχειρήματά τους στην ολομέλεια της τάξη, να μάθουν να σέβονται τις γνώμες και τις απόψεις, όπως και τις ιδέες των άλλων, να εκτιμούν τη σπουδαιότητα της ομαδικής εργασίας και να κάνουν υποθέσεις καταλήγοντας σε συμπεράσματα τα οποία θα μπορούν να δημοσιοποιούν στη μαθητική τους κοινότητα. Ως προς το απαιτούμενο υλικό, την υλικοτεχνική υποδομή δηλαδή, ουσιαστικά θα χρησιμοποιήσουμε έναν υπολογιστή σταθερό ή λάπτοπ, ηχεία, απαιτείται η σύνδεση στο διαδίκτυο, ο διαδραστικός πίνακας και το ρομπό της μελισσούλας, το B-Bot. Το λογισμικό παρουσίασης, όπως βλέπετε και εδώ, υπάρχει ε, στο, στο, ακόλουθο link αναφοράς. Το διδακτικό υλικό, λοιπόν, είναι ο οδηγό νηπιαγωγού από το 2003 που στηρίζεται στο διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών και επίσης έχουν χρησιμοποιηθεί και κάποια ψηφιακά εργαλεία όπως το λογισμικό παρουσίαση του PowerPoint, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το Open Libre για παράδειγμα το λογισμικό παρουσιάσεων και μέσω του Google Forms και ο διαδραστικός πίνακας. Τώρα, ω προ την περιγραφή τη δραστηριότητα, έχουμε δύο προσεγγίσει. Έχουμε καταρχήν την οργάνωση τη τάξη. Η τάξη είναι καλό να οργανωθεί σε σχήματα, παιδιά να κάθονται σε σχήμα π, ούτω ώστε όλα να μπορούν να βλέπουν του συμμαθητές του, αλλά και τον διαδραστικό πίνακα ταυτόχρονα. Ε, ενώ οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν έναν καθοδηγητικό και ταυτόχρονα συμβουλευτικό ρόλο, ούτω ώστε τα παιδιά να μπορούν να υλοποιήσουν τη δραστηριότητα. Ω προ τι διδακτικές προσεγγίσεις, έχει ακολουθηθεί η θεωρητική προσεγγίση του ΠΙΑΖΕΤ, η οποία ε, υποστηρίζει ότι η μάθηση συντελείται μέσα σε συγκεκριμένα πολιτισμικά πλαίσια και δημιουργείται από την αλληλεπίδραση του ατόμου με άλλα άτομα, κάτι που βλέπουμε εδώ. Υπάρχει σαφώς ανάγκη για ομαδική και συνεργατική δράση των παιδιών, η οποία ευνοεί πάντα τη μάθηση, και οικοδομεί τη γνώση μέσα από την αλληλεπίδραση και μεταξύ των παιδιών και με τον ίδιο τον εκπαιδευτικό και το περιβάλλον της τάξης. <coughs> Όσον αφορά τη μεθοδολογική προσέγγιση, η διδακτική στρατηγική της δραστηριότητας αυτής που θα παρουσιάσουμε ανήκει στον επικοδομητισμό και συγκεκριμένα είναι η επίλυση του προβλήματος. Ο εκπαιδευτικός έχει δημιουργήσει μία παρουσίαση στο PowerPoint, αντίστοιχα στο Open Libre, έχει τοποθετήσει δεξιά και αριστερά βελάκια και μέσα στο πλαίσιο δύο εικόνες. Το πρόβλημα που δημιουργείται στους μαθητές και ο προβληματισμός που ξεκινάει με αφόρμηση το ε, πώς θα ευρεθεί η κατάλληλη διαδρομή που θα πρέπει να ακολουθήσουν για να φτάσουν στο στόχο. Και έχουμε και τη διδακτική προσέγγιση με τα Καθώ η συγκεκριμένη παρακάτω δραστηριότητα που θα δούμε περιλαμβάνει την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών με τη χρήση του PowerPoint, παρέχει στο μαθητή ένα πολυμεσικό περιβάλλον, το PowerPoint αξιοποιεί τα πολυμέσα, και ένα διαφορετικό αποτέλεσμα εργασία. Η νεπιαγωγό, για παράδειγμα, μπορεί να προωθήσει το παιχνίδι και στου γονεί, προκειμένου τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να παίξουν και στο σπίτι του. Πάμε να δούμε λίγο τη δραστηριότητα. Ε, δραστη... Υπάρχουν μέσα στο... στο παρακάτω σενάριο δραστηριότητες ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας. Πρόκειται για την αποτίμηση της υπάρχουσας γνώσης και ανείχνευση αναπαραστάσεων και γνωστικών δυσκολίων. Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, ο εκπαιδευτικός βάζει στα παιδιά να ακούσουν ένα τραγούδι. Στη συνέχεια, αυτά σηκώνονται στην ολομέλεια της τάξης και χορεύουν ανάλογα με τις κινήσεις του τραγουδιού. Τους δείχνει το προγραμματιζόμενο ρομπότ, το B-Bot, και τους εξηγεί ότι μπορεί να προσανατολιστεί στο χώρο και να πάει όπου εμείς ορίσουμε. Τους δείχνει κάποιο βίντεο εξοικείωσης tutorial για το πώς λειτουργεί. Αντί για το B-Bot θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε άλλο ρομπότ που κινείται στο χώρο, όπως για παράδειγμα το MouseBot. Ε, στη συνέχεια έχουμε δραστηριότητες διδασκαλές γνωστικού αντικειμένου, όπου ο εκπαιδευτικός δίνει στα παιδιά ένα μεγάλο χαλί ή κάποιο μουσαμά ή κάποιο χάρτη ρομποτικής που είναι χωρισμένο σε 8 τετράγωνα. Είναι πολύ σημαντικό ότι ένα χάρτη ρομποτικής μπορούν να φτιάξουν και τα ίδια τα παιδιά ή ο εκπαιδευτικός διαιρώντας ένα χάρτινο, μια χάρτινη επιφάνεια σε 8 τετράγωνα. Τοποθετεί η εκπαιδευτικό στο γράμμα ε σε ένα τετράγωνο που έχει ορίσει η ίδια και ξεκινάει η έναρξη της διαδρομής όπου βρίσκεται το γράμμα ε. Στη συνέχεια ζητάει από τα παιδιά να τοποθετήσουν οι ίδιοι τον εαυτό τους σε διάφορα σημεία της επιφάνειας και ταυτόχρονα να πούν προφορικά τι κινήσεις έκαναν. Τρία τετράγωνα μπροστά, ένα πίσω του ούτω καθεξής. Δραστηριότητες του γνωστικού αντικειμένου. Πρόκειται για δραστηριότητες όπου ορίζεται η διαδρομή με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα και δραστηριότητες αξιολόγησης του γνωστικού αντικειμένου. Γίνεται μια επίδειξη παρουσιάση στο PowerPoint όπου ζητείται από τα παιδιά χωρίς τα βέλη με, μια γραμμωτή εικόνα, με ένα QR code, να προσπαθήσουν να βρουν την έξοδο, το επιθυμητό, δηλαδή αντικείμενο. Και τέλος έχουμε τη μεταγνωστική δραστηριότητα, όπου τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και το καθένα ή κάθε μία ομάδα ζητάει από την άλλη ομάδα να αναλάβει, να κάνει κάτι. Όπου υπάρχει το EXAP σημαίνει ότι αυτή η δραστηριότητα μπορεί να γίνει και εξ και παρακάτω περιγράφεται αντίστοιχα. Όπως βλέπετε δίνεται και ο αριθμός της. Βλέπουμε τις δραστηριότητες εξαποστάσεως. Εδώ περιγράφεται λοιπόν αναλυτικά η δραστηριότητα αφόρμησης, αυτό που έλεγα προηγουμένως. Η εκπαιδευτικό είναι πολύ σημαντικό να δείξει τα κουμπιά από τα οποία αποτελείται το B-Bot και τις αντίστοιχε λειτουργίες τους, μπροστά, δεξιά, αριστερά. Ενώ μπορεί να υποβάλει κάποιες ερωτήσεις στην τάξη, σε παιχνιώδη μορφή, ούτως ώστε να κεντρίζει το ενδιαφέρον των παιδιών. Εδώ περιγράφεται η δραστηριότητα του γνωστικού αντικειμένου, πώς τοποθετούνται τα χάρτινα βελάκια πάνω σε ένα χαλί ή αντίστοιχα ένα ρομποτικό χάρτη και πώς μπορούν τα παιδιά να τα αξιοποιήσουν προκειμένου να κατευθύνουν το ρομπότ στη διαδρομή. Βλέπουμε εδώ αντίστοιχα την εικόνα. Και εδώ μέσω του, του διαδραστικού βλέπουμε το QR code όπου καλείται να βρει ο μαθητής τι κρύβεται πίσω από αυτό εδώ το γραμματό κώδικα. Στη μεταγνωστική δραστηριότητα ο μαθητής καλείται να πατήσει με το ποντίκι του υπολογιστή πάνω στο ερωτηματικό και να ακούσει την αντίστοιχη οδηγία ενώ υπάρχει αφόρμηση για συζήτηση μέσα στην τάξη προκειμένου να οργανωθεί όσο καλύτερα γίνεται η διαδρομή. Αυτό ήταν το εκπαιδευτικό σενάριο. Ευχαριστούμε πολύ και ελπίζουμε να το εφαρμόσετε και στην τάξη σας.